Καλώς ήρθατε στο 30 ημέρες για να μάθεις το Photoshop. Σήμερα θα δούμε τα Eyedropper και το Color Sampler. Πάμε στο Photoshop. Πάμε πρώτα απ' όλα λιγάκι να δούμε το χρωματολόγιο. Βλέπουμε εδώ πέρα κάτω, όπως είχαμε πει και άλλες φορές, το πρώτο κουτί είναι το χρώμα των εργαλείων και το δεύτερο κουτί είναι το χρώμα του background, το χρώμα που έχουμε από πίσω στον Canva. Τώρα το default χρώμα που μπορούμε να πατήσουμε οποιαδήποτε στιγμή. Πατάμε αυτά τα δύο τα τετράγωνα και βλέπουμε ότι το default χρώμα είναι το μαύρο και το άσπρο. Με το μαύρο να είναι το χρώμα των εργαλείων και το άσπρο να είναι το χρώμα του background. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε ποιο θα είναι ποιο, δηλαδή το άσπρο να είναι το χρώμα των εργαλείων και το μαύρο να είναι το χρώμα του background, με την επιλογή αυτών των δύο βέλων. Επίσης αυτό μπορούμε να το κάνουμε και από το πληκτρολόγιο, πατώντας το X. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε το χρώμα του background και των εργαλείων. Άμα θέλουμε τώρα να κάνουμε μια άλλη είδους επιλογή χρωμάτων, είτε των εργαλείων είτε των background, κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω στο ένα τετράγωνο και βλέπουμε ότι μας βγάζει αυτά τα χρωματολόγια που έχει αυτόν τον κύκλο και κάνοντας κλικ και σέρνοντας το ποντίκι μου σε όποιο σημείο εγώ θέλω, βλέπετε ότι κάτω από το νιου μας έχει το νέο χρώμα που εμείς θα επιλέξουμε και από κάτω έχει το ήδη επιλεγμένο χρώμα. Επίσης μπορούμε να το αλλάξουμε το χρώμα και από εδώ και όποιο θέλουμε εμείς να το επιλέξουμε, όποιο χρώμα θέλουμε εμείς και από εδώ πέρα κάτω μας δίνει και τα στοιχεία των χρωμάτων. Πόσο χρώμα έχει το red, το green και το blue. Όπως επίσης από κάτω μας δίνεται και ο κωδικός. Μπορούμε να επιλέξουμε κατά αυτόν τον τρόπο το χρώμα των εργαλείων και πατώντας διπλό κλικ για το χρώμα του background, πάλι το ίδιο πράγμα. Οπότε έτσι έχουμε αλλάξει το χρώμα του background. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα των εργαλείων και το χρώμα του background, όπως εμείς θέλουμε. Μας δίνεται εδώ πέρα και το RGB. Την ποσότητα που έχει από αυτά τα χρώματα. Μπορώ επίσης και εγώ να βάλω τυχαία αριθμούς όποιον θέλω. Να βάλω ας πούμε το 5, να βάλω 95 και να βάλω 369. Ναι, μέχρι 255, συγγνώμη. Ας το αφήσουμε 255. Οπότε μας βγάζει αυτό το χρώμα. Και από κάτω μας λέει και ποιος είναι και ο κωδικός του. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε το Eyedropper Tool. Το Eyedropper Tool, η συντόμευσή του είναι το I. Ας πάμε σε ένα άλλο εργαλείο. Η συντόμευσή του είναι το I. Και πατώντας Shift και I, αλλάζουμε το συγκεκριμένο τύπου εργαλείων. Ας πάμε στο Eyedropper Tool. Πάμε στη φωτογραφία. Πάμε να δούμε κάτι. Να κάνουμε λίγο zoom. Ας επιλέξουμε μία φωτογραφία με το λάσο. Ας επιλέξουμε ένα σημείο μάλλον, συγγνώμη, με το λάσο του. Πάμε πάλι στο Eyedropper, Eyedropper Tool και επιλέγουμε το χρώμα. Παρατηρείτε ότι το πάνω μισό, να το βάλουμε εδώ πέρα καλύτερα, ότι το πάνω μισό είναι το καινούριο χρώμα και το κάτω μισό του κύκλου είναι το παλιό χρώμα. Εάν θέλουμε εμείς με πιο μεγάλη ακρίβεια να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα, πατάμε το Caps Lock και βλέπετε ότι μας βγάζει αυτόν τον σταυρό, έτσι ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα αυτό ακριβώς που θέλουμε. Οπότε μετά μπορούμε απλώς να το ζωγραφίσουμε. Να μεγαλώσουμε λίγο. Να ζωγραφίσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε επιλέξει.
Λοιπόν, και βλέπετε ότι όσο και να ζωγραφίζω εκτός από αυτό το σημείο, δεν επηρεάζεται καθόλου η υπόλοιπη εικόνα. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του background. Χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα, με πολύ εύκολο τρόπο αλλάζουμε το χρώμα των εργαλείων. Αν θέλουμε τώρα να πάρουμε το χρώμα του background, πατάμε Alt και κατά αυτόν τον τρόπο, ενώ είναι ήδη πατημένο το Alt, αλλάζουμε χρώμα του background. Ας πάμε τώρα να φτάσουμε σε σημείο όπου θα φαίνονται όλα τα pixels. Θα φαίνονται καθαρά τα pixels. Όπως βλέπετε, κάθε pixel είναι διαφορετικό. Κάθε κουκίδα, κάθε ένα pixel είναι διαφορετικό χρώμα. Και μπορούμε αυτό να το δούμε και από το Color Picker αυτό, που αλλάζει το RGB. Όπως ξέρετε και στην καθημερινή ζωή, τα χρώματα δεν έχουν παντού το ίδιο ακριβώς χρώμα. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι το Sample Size. Στην ουσία τι είναι? Έχει κάποιες επιλογές. Έχει το 3x3 Average, 5x5 Average κτλ. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ας κάνουμε επιλογή του Marquee Tool και πάμε να εξηγήσουμε τώρα ακριβώς τι σημαίνει αυτό το 3x3, 3 δηλαδή επί 3 κατά μέσο όρο. Στην ουσία είναι, όταν έχουμε επιλέξει, είναι επιλεγμένα 3 pixels και μετά άλλα 3 κάθετα. Οπότε, όταν εγώ θα επιλέξω με το Eyedropper Tool ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε ο μέσος όρος αυτών των 9 pixels θα μου δώσει το συγκεκριμένο χρώμα. Δηλαδή, αυτό εδώ το χρώμα είναι ο μέσος όρος και των 9 pixels. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο 5x5 average. Δηλαδή, είναι επιλεγμένα 4, 5, 2, 3, 4, 5... Με αυτήν την ρύθμιση, το Eyedropper Tool θα πάρει τον μέσο όρο αυτών των 25 pixels και θα μας εμφανίσει το χρώμα. Το προτιμότερο πάντως για το Eyedropper Tool είναι να χρησιμοποιούμε το 3x3 Average. Πάμε πίσω. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο εργαλείο του Eyedropper Tool, το Color Sampler. Πατάμε Shift και I έχουμε πει για να επιλέξουμε το επόμενο εργαλείο. Το Color Sampler, από ό,τι βλέπετε, έχει βγάλει πάλι αυτό το κύκλο με το σταυρό στη μέση. Στην ουσία θα επιλέξουμε κάποια τύπου χρωμάτων και θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Πάμε να το δούμε. Βλέπετε που έχει βγάλει εδώ από κάτω ένα και στο info μας έχει εμφανίσει και την καρτέλα info όπου μας λέει το RGB του χρώματος αυτού. Ας κάνουμε επιλογή και άλλη μία. Να κάνουμε διάφορες για να μπορέσουμε να τα δούμε καλύτερα. Ωραία. Τώρα από ό,τι βλέπετε, αυτών των 4 δειγμάτων έχουμε τα RGB τους. Όπου με αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να πάμε και στο Color Picker και αν τα βάλουμε να μας εμφανίσει το συγκεκριμένο χρώμα. Δηλαδή, πάμε για το πρώτο. Το πρώτο είναι 50, 133 και 162. Οπότε από ό,τι βλέπετε τώρα εδώ, αυτό είναι το χρώμα του δείγματος 1. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για το δεύτερο δείγμα, όπου είναι 169, 163 και 174. Οπότε τώρα αυτό είναι το χρώμα του δείγματος 2, όπου είναι κάπου εδώ πέρα.
Τώρα, αυτά τα χρώματα μπορούμε κιόλας και να τα αποθηκεύσουμε και στο swatches, στο χρωματολόγιο μας που έχουμε. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ απλά από τη στιγμή που έχουμε γράψει τα RGB αυτών των χρωμάτων από το info. Μπορούμε να πατήσουμε add to swatches. Θα μας δώσει ένα όνομα, μπορούμε να δώσουμε είτε να το αφήσουμε όπως είναι το default το swatch 2 ή μπορούμε να το δώσουμε εμείς ένα όνομα, παράδειγμα 1 ή να περιγράψουμε ότι είναι αυτό, μπορούμε να πούμε ομπρέλα ή άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι το όνομα. Οπότε με το που πατήσουμε OK, βλέπουμε εδώ πέρα στο swatches ότι μας έχει εμφανίσει το νέο χρώμα που έχουμε φτιάξει εμείς. Και αν πάρουμε το Move Tool, τότε θα δούμε ότι μας εμφανίζει και το label του συγκεκριμένου swatches. Παράδειγμα 1. Μπορώ να ξαναεπιλέξω, για να επιλέξω ας πούμε από το δείγμα 4, όπου είναι 228, 237 και 242. Αυτό είναι το δείγμα 4, οπότε μπορώ πάλι να το κάνω add swatches και να δώσω ένα όνομα test 2. Εκτός από εδώ πέρα, εκτός από το color picker, μπορούμε να επιλέξουμε και από το swatches να προσθέσουμε ένα χρώμα, το οποίο αυτό το χρώμα που θα προσθεθεί, αυτό εδώ δηλαδή, είναι το χρώμα των εργαλείων. Και πατώντας OK, μπορούμε να το προσθέσουμε. Τώρα πώς μπορούμε να το διαγράψουμε αυτό, είναι απλό, πατώντας Alt και βλέπετε ότι μας έχει βγάλει κάτι σαν ψαλίδι. Οπότε το επιλέγουμε. Απλώς κάνουμε κλικ, πατώντας Alt. Ή επίσης, άμα θέλουμε, μπορούμε απλώς να το πατήσουμε και σέρνοντάς το προς τον κάδο των σκουπιδιών, έτσι διαγράψαμε αυτό το χρώμα. Σήμερα είδαμε το Eyedropper Tool. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε χρώματα για τα εργαλεία και για το background, τι ακριβώς είναι η ρύθμιση 3x3, 5x5 και τα λοιπά average. Είδαμε το Color Sample Tool και πώς μπορούμε επίσης να προσθέσουμε ένα χρώμα στο swatches. Για να εξασκηθείτε, ανοίξτε μια εικόνα με ένα καθαρό ουρανό. Χρησιμοποιώντας το 11x11 Point Sample Average, προσέξτε αυτό, μπορεί να είναι μια μικρή παγίδα, επιλέξτε το πιο δυνατό μπλε και το πιο ανοιχτό μπλε χρώμα. Έτσι ώστε το ένα να είναι το χρώμα των εργαλείων και το άλλο να είναι το χρώμα του background. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε το Budget και Gradient Tools. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση, θα τα πούμε την επόμενη φορά.